Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Και έχουμε εμείς τον κύριο Κόλλια. Κύριε Πρόεδρε, θα βγει αυτό το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός ή θα έχει επιπλέον δυσκολίες για την αγορά? Άλλος ένας προϋπολογισμός υπερφορολόγησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο μια συνέντευξη τύπου Παύλα εκδήλωση και παρουσιάσαμε τις θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου για αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι βασίζεται περισσότερο στην ιδιωτική κατανάλωση, στο πόσο πιστεύει ότι θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση, άρα ποντάρει, ας το πούμε έτσι, σε μια πιο βραχυχρόνια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και παίρνει ως δεδομένο κάτι το οποίο φαντάζει λίγο εξωπραγματικό, ένα 11,4% αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, που εκεί πολλή συζήτηση μπορεί να γίνει, γιατί έχει να κάνει και με τι πολιτικές εφαρμόζεις ούτως ώστε να φέρεις τέτοιες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, δηλαδή σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, που είναι μακροχρόνια ανάπτυξη, στην οποία και θα έπρεπε να ποντάρουμε. Σημαντικό από τη μία, ότι πλέον κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν καταλάβει ότι το παιχνίδι θα παιχθεί στο γήπεδο των επενδύσεων. Δεν φτάνει όμως να το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, πρέπει και από κάτω και το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και όλα τα όργανα της κυβέρνησης να είναι στοιχισμένα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο αν φέρουμε ξένες επενδύσεις στη χώρα, μόνο αν αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, μόνο αν κάνουμε στοχευμένες τέτοιες δράσεις, θα μπορέσουμε να υπερκεράσουμε, ας το πούμε έτσι, και όλα αυτά τα οποία είναι ψηφισμένα δημοσιονομικά μέτρα μέχρι το 2022. Ναι. Γιατί ο προϋπολογισμός δεν ήταν κάποια έκπληξη για όλους μας. Ουσιαστικά είδαμε τα μέτρα τα οποία έχουμε συμφωνήσει με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής και τα οποία αποτυπώνονται κάθε χρόνο στους προϋπολογισμούς μας. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Το ακούω αυτό πολλά χρόνια τώρα. Από το 2010 και μετά. Πρώτα από τον κύριο Παπακουσταντίνου, μετά από τον κύριο Στουρνάρα, τώρα από τον κύριο Τσακαλώτο. Γιατί δεν έρχονται αυτές οι άμεσες ξένες επενδύσεις? Και αν θα έρθουν με διαφορετικές κυβερνήσεις δεν έχουν έρθει. Άρα δεν είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις για να έρθουν σε μια χώρα χρειάζονται συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε και δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε μέχρι να γίνουν για να έρθουν. Θέλουμε μια σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα. Θέλουμε μια σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους συντελεστές. Θέλουμε ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης διαφορετική και όχι ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να υπάρχει θέμα με το ελληνικό 10 χρόνια μετά που παραμένει το ελληνικό έτσι. Τι είναι άμεσες ξένες επενδύσεις και αυτά που περιμένουμε? Είναι να έρθει ένα γερμανικό φαντ οτιδήποτε και να πάρει, ας πούμε, τα 14 αεροδρόμια και να επιβάλλει αμέσως αύξηση των τελών και να έχει έτοιμα έσοδα? Αυτή είναι η επένδυση. Άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα. Αυτή είναι η επένδυση που θέλουμε. Δεν είναι μόνο οι ιδιωτικοποιήσεις που πρέπει να γίνουν και αυτές και να προχωρήσουν για να φέρουν. Γιατί όταν έρχεται μια επένδυση στη χώρα και φέρνει χρήματα, ακόμα και αν αγοράζει μια εταιρεία, πολλαπλασιαστικά τα ωφέλη στην οικονομία δεν τα κοιτάζει κανένας. Κοιτάζουμε απλά ότι ήρθε και πήρε αυτό μπιρ παρά. Συμφωνούμε ότι οι τιμές έχουν πέσει και έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Και δεν είναι κατάλληλη περίοδος για μια χώρα που έχουν φτάσει τιμές εκεί που φτάνουν να κάνει αποκρατικοποιήσεις και να δίνει περιουσιακά τη στοιχεία με τέτοιες τιμές. Συμφωνούμε. Αλλά όταν έχει φτάσει η χώρα και η οικονομία της σε ένα τέτοιο επίπεδο, θα πρέπει να κινηθείς και σε αυτό το τομέα, γιατί πολλαπλασιαστικά δημιουργούν αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Επιλεκτικά η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργήσει, αλλά πρέπει να προχωρήσει κάποια πράγματα και όχι να μένουν πίσω. Αυτά θα δημιουργήσουν και το κλίμα εμπιστοσύνης στους επενδυτές, που θα αποτυπωθεί και στις θέσεις απασχόλησης και στην ιδιωτική κατανάλωση, αλλά και μακροοικονομικά στους δείκτες, σε ό,τι έχει να κάνει και με το δεκαετές ομόλογο και με όλη τη δευτερογενή αγορά ομολόγων που στηρίζεται στο πώς βλέπουν μια χώρα οι επενδυτές. Ξέρω, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Εσείς κάνετε καλύτερη ανάλυση. Εγώ απλά λέω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι θέλουν να έρθουν να πάρουν φιλέτα του δημοσίου και από δημόσια μονοπόλια να κάνουν ιδιωτικά μονοπόλια. Αυτό βλέπω. Δεν έχει κανένα νόημα, αν θέλετε την άποψή μου, να κάνουμε αποκρατικοποιήσεις και ένα ιδιωτικό μονοπόλιο και ένα δημόσιο μονοπόλιο να το κάνουμε ιδιωτικό. Μια επένδυση από την αρχή για να παράξει, ας πούμε, καινούργια τεχνολογία. Την τρανώσε, την παίρνουν οι πάλι οι Ιταλοί. Κύριε Γουτζάνη και κύριε Κουρή, πραγματικά συμφωνώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να παίρνεις ένα μονοπόλιο δημόσιο, να το πουλάς και να το κάνεις ιδιωτικό. Έχει σίγουρη δουλειά, εξασφαλισμένη. Δεν είναι αυτή μια επένδυση ιδιωτική, ένα ξενοδοχείο.
Αυτό που έχει νόημα είναι να παίρνει ένα δημόσιο. Πόσα θα πάρει, πόσα θα πάρει. Ένα δημόσιο μονοπόλιο, να ανοίγει την αγορά, να βάζει ιδιώτε μέσα, να φτιάχνει τι απαραίτητε ρυθμιστικέ αρχέ, ούτω ώστε να βάλει κανόνε στην αγορά και να την επιβλέπει, αλλά να μην είσαι όπω είσαι μέχρι σήμερα σε κάποιου τομεί με δημόσια μονοπόλια, γιατί αυτό όποτε κι αν είδαμε στη χώρα άνοιξε, λειτουργήσε υπέρ του τελικού καταναλωτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πολλαπλασιαστικά για την οικονομία έφερε ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, στεκόμαστε μόνο στο γεγονός ότι πουλάμε. Αν πιάσω το πιο σημαντικό, δημόσιο, που είναι η αγορά ενέργειας, εγώ δεν είδα να πέφτει η τιμή του ρεύματος στον καταναλωτή. Η τιμή του ρεύματος στον καταναλωτή. Δεν άνοιξε η αγορά ενέργειας. Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά ενέργειας έτσι όπως άνοιξε στη ΔΕΗ είναι μια ολόκληρη συζήτηση την οποία μπορούμε να την κάνουμε, γιατί έχει να κάνει και με την παραγωγή, έχει να κάνει με τα εργοστάσια, έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Θα πουληθούν τώρα και οι δημιουργικές μονάδες, να βάλουμε ένα στοίχημα ότι μετά από ένα χρόνο να έρθουμε εδώ ή μετά από δύο χρόνια και πάλι δεν θα έχει πέσει η τιμή στον καταναλωτή. Απλά κάποια χρήματα θα έχουν βγάλει οι ιδιώτες οι οποίοι θα πάρουν κοψοχρονιά τις μονάδες. Αυτό δεν είναι όρθιο. Μέσα στην Ελλάδα. Μετά από δύο χρόνια να έρθουμε εδώ για να δούμε αν θα έχει γίνει τίποτα από αυτό που συζητάμε μέχρι σήμερα. Ναι, όταν πουλάει ο κράτος, το δημόσιο, τέτοια σημικά, δεν βάζει μια προϋπόθεση ότι αυτό που πουλιέται σήμερα θα πρέπει να είναι μικρότερη τιμή. Και δεν είναι η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να βάζει. Οι προϋποθέσεις που μπαίνουν σε ό,τι αφορά την τιμή σε μια ανοιχτή αγορά δεν μπορεί να μπαίνει από το κράτος. Υπάρχει ο ανταγωνισμός που λειτουργεί και το έχουμε δει πως λειτουργεί και στις τηλεπικοινωνίες και στην αγορά των άλλων κατηγοριών και είναι συγκεκριμένο το πώς λειτουργεί η αγορά και αν οι τιμές πέφτουν ή όχι. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος κατ' εμέ είναι τις ρυθμιστικές αρχές εκείνες, τους εποπτικούς φορείς εκείνους που θα ρυθμίζουν κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη αγορά. Πώς βλέπετε την κατάσταση της αγοράς, βελτιώνεται? Κύριε Κουρή, οι μακροοικονομικοί δείκτες όπως βλέπουμε πάνε καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμα και το δεκαετές ομόλογο έχει πέσει κάτω από το 4% που δείχνει κάτι σε σχέση με το πώς βλέπουμε. Πότε θα φανεί το όμως το θετικό και στην τσέπη καταναλωτή, αυτό πρέπει να φτάσει και στην πραγματική αγορά. Αυτό θα πρέπει να φτάσει και στην πραγματική αγορά, θα πρέπει να φτάσει και στον τελικό καταναλωτή. Νομίζω ότι, ξέρετε, ό,τι κατάσταση βλέπουμε και ό,τι αποφάσεις παίρνουμε στην ελληνική οικονομία σήμερα αποτυπώνονται σε αυτήν από 6 έως 18 μήνες μετά. Νομίζω ότι η οικονομία κάνει ένα κύκλο. Παγκόσμια οικονομία έχει περάσει σε ρυθμούς οικονομικής μεγένθησης πολύ ψηλότερους από αυτούς που πιστεύουμε εμείς ακόμα και για το 2018 ή ακόμα και για το πώς θα κλείσει το 2017. Νομίζω ότι δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα αυτό στην πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία σε αυτή τη χώρα ζει υποκαθεστώς capital controls, με τις τράπεζες κλειστές στις τρόφιγγες, να μην δίνουν δάνεια, να μην προχωρούν στη βασική τους λειτουργία που είναι αυτή, η παροχή ρευστότητας δηλαδή στην πραγματική οικονομία, με επιχειρήσεις οι οποίες απ' τη μία χρωστάνε χρήματα στο δημόσιο, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τη φορολογία εκεί που είναι μέχρι σήμερα. Και από την άλλη το δημόσιο να καθυστερεί τραγικά το να πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς αυτούς. Μία κατάσταση που νομίζω ότι θα πρέπει συνδυαστικά με τα υπόλοιπα τα οποία λέγαμε, μείωση φορολογικών συντελεστών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, μόνο έτσι θα μπορέσουμε άμεσα να δούμε αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Άμα δεν γίνουν αυτά, θα βλέπουμε τους μακροοικονομικούς δείκτες να πηγαίνουν πολύ καλύτερα, αλλά η πραγματική οικονομία θα ταλανίζεται από όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Ξέρετε, έγινε πολλή συζήτηση στη Βουλή σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό με το τι έγινε στην Κύπρο και πώς η Κύπρος βγήκε μέσα σε τρία χρόνια από όλο αυτό. Και πρέπει να καταθέσω την άποψή μου εδώ. Νομίζω ότι η Κύπρος βγήκε από όλο αυτό γιατί με μια ευρεία συνένεση των πολιτικών κομμάτων, η οποία συνένεση πέρασε και στον κόσμο από κάτω, πέρασε και στους πολίτες, πήρε δύσκολες αποφάσεις από την αρχή, ταυτόχρονα είπε στους ξένους ότι εμείς έχουμε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και δεν θα τους πειράξετε αυτούς, θα μείνουν στο 10%. Επειδή χρησιμοποιείται αυτό. Και γρήγορα βγήκαμε. Χρησιμοποιείται και για την Κύπρο και για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία. Πήγαν εκεί πέρα οι δανειστές που είπατε ότι κάνανε μια συμφωνία και τους είπαν ότι θα πάρετε μέτρα που θα έχουν μείωση του εισοδήματος του ΑΕΠ κατά 25% και 27%. Πουθενά δεν έγινε αυτό. Αν δηλαδή επέβαλαν στην Πορτογαλία ή στην Ιρλανδία μείωση του ΑΕΠ κατά 27%, νομίζετε ότι θα υπήρχε αυτή η ομοψυχία στο εσωτερικό τους? Κύριε Γκουτζάνη, η μείωση του ΑΕΠ έγινε γιατί
η Ελλάδα ήταν δυστυχώς το πειραματόζω και η Πορτογαλία δεν ήταν. Άλλο σας είπα, το επιχείρημα είναι το εξής. Ότι εάν στην Πορτογαλία πήγαιναν να την κάνουν πειραματόζω με μείωση του ΑΕΠ κατά 27%, εκεί θα καταλήξω. Δεν θα υπήρχε ομόνοια στο πολιτικό σύστημα της Πορτογαλίας και θα υπήρχαν αντιδράσεις. Μην συγκρίνουμε, μίλαμε πορτοκάλια. Κύριε Κουτσάνη, το ότι ο πολλαπλασιαστής σε αυτή τη χώρα ήταν λάθος έτσι όπως υπολογίστηκε από τους ξένους, αυτό συνδυαστικά έφερε το αποτέλεσμα που λέτε. Σε άλλο σας απαντάω. Αυτό όμως που λέω εγώ είναι ότι όταν υπάρχει μια συνένεση στο πολιτικό σύστημα και πας με στιβαρή φωνή να διεκδικήσεις κάποια πράγματα, ούτε το πειραματόζω θα γίνεις, ούτε μετά από 7 χρόνια θα είσαι σε αυτή την κατάσταση που είσαι τώρα. Δεν τους είπαν εκεί ότι θα χάσετε 27% του ΑΕΠ. Μα ούτε εδώ μας είπαν ότι θα χάσετε 27%. Εντάξει, φαινότανε. Αυτό έγινε μετά από τις αποφάσεις. Είναι δυνατόν το βασικό οικονομικό επιτελείο, είτε είναι επί κυβέρνηση Παπανδρέου, είτε επί κυβέρνηση Σαμαρά, να μην μπορεί να κάνει μια προβολή για το τι θα χάσει. Για το Θεό δηλαδή. Τόσο αδαείς πια είναι. Θα σταματήσω επειδή, σε αυτό που είπα. Επειδή η προβολή έγινε και το είδανε και δεν αντέδρασαν, στην Πορτογαλία δεν έγινε τέτοια προβολή όμως. Ούτε επιβλήθηκαν τέτοια μέτρα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτή η ομοψυχία και δεν θα υπήρχε και αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Κουτζάνη, αυτό λέω. Έχουμε δει ότι όσες φορές πάμε με μια στιβαρή φωνή και διεκδικούμε κάτι και με συνένεση, μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Εγώ θα περάσω στο επόμενο επίπεδο από αυτό που λέτε και θα σας πω ότι ακόμα και σήμερα, που όλοι κατανοούν την ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση του χρέους, το οποίο είναι βασικός παράγοντας που φέρνει τη χώρα προς τα κάτω, ακόμα και τώρα ως χώρα δεν έχουμε καταφέρει ούτε ένα επίπεδο συνένεσης, ούτε να έχουμε μια σοβαρή πρόταση προς τους ξένους για να πάμε να το διεκδικήσουμε αυτό. Αυτό που λέω είναι ότι όσο μαλώνουμε και όσο δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει επιτέλους να πάρουμε την ιδιοκτησία αυτού του προγράμματος και να κάνουμε 5 πράγματα, τόσο περισσότερα θα είναι τα μνημόνια που θα έρθουν σε αυτή τη χώρα. Κύριε Τσαγκάη, βλέπετε φως. Καταρχήν, ένα μήνυμα μας έστειλε ο κύριος Καλάκος, ο Γενικός Διευθυντής Επικουρικής Ασφάλειας, ότι από την 1η-1η-2015 μέχρι σήμερα οι συντάξεις έχουν μειωθεί με διάφορους τρόπους 9 φορές. Σημαντικό. Δεν διαφωνεί κανένας. Εγώ αναφέρθηκα στην επιλογή της κυβέρνησης να μην κουρέψει συντάξεις και να αυξήσει ασφαλιστικές φορές. Εγώ αυτό είπα. Για να μειώθηκαν οι συντάξεις. Βεβαίως μειώθηκαν και θα μειωθούν κι άλλο, διότι είπαμε από την πρώτη φορά που ξεκίνησε το πρώτο μνημόνιο, υποτίθεται στις συντάξεις, κύριε Κουρή, στην Ελλάδα πρέπει κάποιος να καταλάβει επιτέλους κάτι. Ήταν συντάξεις που απονέμονταν διοικητικά και όχι με βάση τις ασφαλιστικές φορές. Υπάρχει μελέτη του ΚΕΠΕ που παρεδόθη τότε στον Υπουργό Οικονομικών στον κύριο Στουρνάρα. Και με τις κυρίες Κατσέλη ήταν. Βεβαίως. Η οποία λέει ανάγλυφα το πώς λειτουργούσε το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Δυστυχώς λειτουργεί έτσι ακόμη με μεταβατικές διατάξεις. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε μετά από όλα αυτά, μετά τον νόμο Καντρούγκαλου, δεν βγαίνουν όλοι οι Έλληνες στα 65 σύνταξη ή στα 67. Ο καθένας βγαίνει σε μια άλλη ηλικία. Ακόμη και τώρα. Τι να συζητάμε τώρα. Ξέρετε ότι μετά από 3 μνημόνια είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη Γη που οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται προκαταβολικά. Και είμαι ο μόνος που το λέω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη μη δεδουλευμένη παροχή του μισθού. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η ελληνική δημοκρατία. Είναι πρωτότυπη. Στη χώρα αυτή λοιπόν, και εγώ διαφωνώ με το θέμα της συνένεσης. Ξέρετε, εμείς πρώτα μπήκαμε στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Στην πρώτη ταχύτητα, πανηγυρικά, την περίοδο την προηγούμενη, θυμίζω ότι λέγαμε η ισχυρή Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι δώσαμε 28 δις στις τράπεζες και έλεγαν οι τραπεζίτες τότε, μα δεν τις χρειαζόμαστε και εμείς δεν έχουμε τοξικά όπως έχουν οι άσχετοι, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι και όλοι οι άλλοι που ναυάγησαν. Αυτά έλεγαν εδώ το 2008. Ότι είναι και ρωτούσε. Σας θυμίζω ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που λέει πολύ σωστά ο κ. Πρόεδρος και πρέπει να έρθουν. Έλεγαν είμαστε θωρακισμένοι απόλυτα. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Στην διεθνή οικονομική. Λοιπόν, κρίση. Έκανε η Γερμανία ανάπτυξη 0% και εμείς εδώ πανηγυρίζαμε ότι έχουμε 4 και 5% ανάπτυξη. Mm. Δηλαδή, έχουμε χειριστεί, αν θέλετε, και την παγκόσμια οικονομική κρίση με ιδιαίτερη επιπολαιότητα και ελαφρύτητα την περίοδο εκείνη. Επομένως, υπάρχει αυτή η ελαφρύτητα σήμερα. Εδώ το ερώτημα είναι η χώρα αυτή. Το πρώτο μνημόνιο απέτυχε. Ήρθε το δεύτερο μνημόνιο. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο. Δεν αντέχουν και οι ξένοι να έρθουν να ομολογήσουν, διότι πλέον έχουν ευθύνες και οι συνταγογράφοι. Έχουν ευθύνες και οι συνταγογράφοι. Ο Δε Τσίπρα, ξέρετε τι έξυπνο έχει κάνει, κατά τη δικιά μου γνώμη. Με αυτή την απόλυτη και τόσο βίαιη και γρήγορη προσαρμογή του αξιολογήσεις, αυτή την τρίτη αξιολόγηση που έχουν τρελαθεί οι πάντες στο εξωτερικό με την ταχύτητα, έχει κάθε ευκαιρία στο τέλος της μέρας που και αυτό το μνημόνιο θα αποτύχει, να τους εγκαλέσει ότι είναι λάθος η συνταγή.
Να τους πει λοιπόν να φέρουν εδώ το μνημόνιο της Κύπρου ή της Πορτογαλίας ή της Ιρλανδίας, να δούμε τι έφταξε και δεν πήγε καλά. Γιατί εδώ δεν έχει υποθεί η αλήθεια. Η αλήθεια δεν έχει υποθεί. Εμείς όμως γιατί δεν έχουμε έχει βρει. Υποθεί ότι υπάρχει ένας ΟΣΕ που ανακαλύπτει η διοίκηση του ΟΣΕ προχτές ότι εδώ οικονομικές αστυνομίες, ΣΔΟΕ, ΜΟΕ. Θυμάστε με το ΙΚΑ που βγήκε η κυρία εκεί από την Καλυθέα που είχε πάρει τα 13 εκατομμύρια και το έμαθε ο φίλος μου ο Ροβέρτος ο Σπυρόπουλος. Ήμουνα στο παράθυρο στο Παπαδάκι και γίνω το πρωί από τον Αντένα. Λείπανε από το ταμείο. Λοιπόν, εδώ το κράτος αυτό είναι σε κατάσταση αποσύνδεσης. Δυστυχώς ακόμη σήμερα αυτά τα απλά πράγματα, η κυβέρνηση τα απλά πράγματα, με τα φαρμακεία. Σήμερα η κυβέρνηση, δείτε τώρα νέα μάχη την επόμενη εβδομάδα, με την αδειοδότηση των φαρμακείων. Καταρχήν ακόμη το 2017 δεν έχουμε αποφασίσει, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είστε ακριβώς ενήμερος. Ο κύριος Κορκίδης λέει άλλα, ο κύριος Μίχαλος λέει άλλα. Το αν την Κυριακή πρέπει τελικά να ανοιχτά ή κλειστά τα μαγαζιά. Ούτε αυτό έχει επιληθεί ως θέμα. Εγώ δεν λέω ποιο πρέπει να είναι η λύση. Λέω φαρμακεία. Όχι, έχουν αντιδράσει. Δεν είπα ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Εγώ λέω ότι ούτε τα μνημόνια κατάφεραν 7 χρόνια μετά να εξευρωπαίσουν την Ελλάδα. Επομένως είμαστε ανεκπαίδευτοι. Λοιπόν, ψάχνουμε τώρα να βρούμε, γιατί τα ακούω από όλες τις πλευρές, μια συνένεση λέει να πάμε να πούμε. Να πάμε να πούμε τι. Με δεδομένους τους ποσοτικούς στόχους του μνημονίου, αν κάποιος τους αποδέχεται, αυτή λοιπόν τη συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί το 2015, εδώ υπάρχουν ταξικές επιλογές που πρέπει να γίνουν. Θέλω ΦΠΑ στο ιδιωτικό σχολείο ή στο βόηο κρέας. Το θυμάστε το ερώτημα που ετέθη λίγο πριν την πρώτη αξιολόγηση. Όλα αυτά που λέμε εδώ είναι ταξικές επιλογές. Εμένα με είπε κάποιος ανάλγητο όταν τόλμησα να του πω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν. Διπληρώνω λοιπόν σήμερα εγώ ασφαλιστικές εισφορές με βάση το εισόδημά μου. Εγώ λοιπόν που έχω πιο μεγάλο εισόδημα από τον κύριο Κόλλια πληρώνω το ανώτατο, τα 1.700 ευρώ. Ο κύριος Κόλλιας πληρώνει το κατώτατο, ας πούμε, τα 186 ευρώ. Είναι δυνατόν να είμαστε και οι δύο στο ίδιο κρεβάτι στο κρατικό νοσοκομείο, στην ίδια ουρά με τον ανασφάλιστο συμπαθή Σύριο πρόσφυγα που έρχεται από τη Μόρια, δαρμένος εχθές και σφαγμένος από τα επεισόδια που είχαν, και εν τέλει να πάρω μία σύνταξη που τα ασφάλιστρα που δίνω σήμερα θα πληρώνουν τη σύνταξη κάποιου άλλου σήμερα για να μην κοπεί και όχι τη δική μου. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία έχουν απαντηθεί στην Ευρώπη, αλλά δεν θέλει κανείς να τα απαντήσει στην χώρα. Δεν μπορούν προφανώς. Μπήκαμε σε συζήτηση εάν πράγματι χρειάζεται να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα. Μα δεν κοιτούν σήμερα, εχθές και προχθές, το πάρτι που έχει γίνει στην Αμερική μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του κυρίου Τραμπ για 50.000 δολάρια, κύριε Κουρί, σήμερα στην Αμερική, με το χτεσινό νομοσχέδιο του Τραμπ, ο φόρος είναι 4.300 δολάρια. Είναι 11,5%. Στα 50 και στα 60.000 δολάρια. Έχει 12.000 αφορολόγητο ο Αμερικάνος πολίτης. Εδώ πόσο είναι το αντίστοιχο. Στα 50 χιλιάρικα θες 65. Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας με την προκαταβολή του φόρου, 65. Πείτε μου πώς να δουλέψει κανείς. Και διατυπώνεται το απαράδεκτο, γιατί βρήκα και συγκινήθηκα. Το έχουμε γράψει στο παρόν, κύριε Κουρί. Στο άρθρο μου είχατε φιλοξενήσει το Μάρτιο του 2015 με τίτλο «Λάθος το λάθος». Τα γράφαμε και για την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά, τα ξαναλέμε και σήμερα. Και λέγαμε τότε, δεν είναι τα χρέη υπερπολαπλάσια της αξίας των περιουσιών μας. Όταν η Τράπεζα Ελλάδος έχει βγει με τους πίνακες και έχει πει 40% κάτω τα ακίνητα. Από 1 τρισεκατομμύριο η περιουσία των Ελλήνων πολιτών έχει πάει στα 500 δισεκατομμύρια. Οφείλει το κράτος να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα της υπερχρέωσης, γράφαμε από τότε στο παρόν, με φαντασία, λογική και ρεαλισμό και όχι λογιστικά και ανέμακτα. Είτε για τις τράπεζες είτε για το Δημόσιο Ταμείο. Γιατί δεν αντιγράφουν τις λύσεις που εφάρμοσαν για τις τράπεζες και τα πολιτικά κόμματα? Η αδυναμία πληρωμής δεν είναι εκμετάλλευση κεφαλαίων που δεν αποδόθηκαν έγκαιρα. Εδώ έχουμε μπερδέψει τον παταξί των λεγόμενων. Τελικά, Δημήτρη, αυτά που επισημαίνει. Λοιπόν, είναι, αυτά που επισημαίνω. Ναι. Και γιατί όμως η κυβέρνηση. Και βγαίνει εχθές ένα φοροτεχνικό δεν μπορεί να πάρουν. Δεν ξέρω ποιο να πάρουν. Και βγαίνει εχθές η κυβέρνηση και ακούστε τι γράφεται στα σοβαρά οκτάστηλα. Για την περίπτωση των 120 δόσεων. Έχουμε σήμερα υπερχρεώσει την ελληνική κοινωνία. Ο καθένας εδώ, οι συνεργάτες σας, πριν μπούμε μέσα στο στούντιο και το είδατε, θα μου στείλουν mail αύριο δύο άνθρωποι που έχουν ένα θέμα να τακτοποιήσουμε χρέη με δόσεις προς την εφορία. Χρέη που κατά μία έννοια δεν τα χρωστούν οι άνθρωποι. Να τακτοποιήσουμε. Τις 120 δόσεις, τι έρχεται και λέει το ελληνικό δημόσιο σήμερα στον Έλληνα πολίτη. Και μάλιστα με αριστερή κυβέρνηση. Τι του λέει. Στην περίπτωση, λέει, για τις 120 δόσεις, σημαντικό ρόλο θα έχει το κριτήριο της περιουσίας. Ακούστε τη θεωρία που αποσκοπεί στο να θέσει εκτός διαδικασίας των 120 δόσεων
όσους θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δηλαδή, δεν πληρώνουν τις οφειλές τους παρά το γεγονός ότι διαθέτουν περιουσία προς ρευστοποίηση. Δηλαδή, τι λέει στα τον άλλο. Γιατί σήμερα στην Αναδουλειά, που δεν υπάρχει τράπεζα ανοιχτή, γιατί δεσπεύδεις, λέει, να ρευστοποιήσεις, να χάσεις λεφτά δηλαδή, για να μην σου δώσει ρύθμιση να πληρώσεις με δόσεις. Τόσο μυαλό, ποιο, κύριε Κουρί, όχι τα μέτρα, κύριε Πρόεδρε, και λυπούμε που κανένα κόμμα δεν το θέτει αυτό. Τα κόμματα μιλούν στον ελληνικό λαό και τώρα στα μάτια για τις θυσίες του ελληνικού λαού. Η απορία είναι λοιπόν τώρα που τελειώνει το τρίτο μνημόνιο, που τελειώνει το να πάμε να ρωτήσουμε τους θεσμούς. Οι θυσίες θα μείνουν. Δεν είπε κανείς ότι είναι ο σωστός φόρος το ΦΠΑ του 24%. Δεν είπε κανείς. Όλοι λένε κάπου τι να κάνουμε η χώρα να βοηθήσουμε να σωθούμε. Οι θυσίες του ελληνικού λαού λοιπόν θα μείνουν. Ή τώρα που τελειώνει το μνημόνιο και βγαίνουμε στις αγορές, τελειώνουν και οι θυσίες για τις οποίες δεν ρωτήθηκε ο λαός αυτός. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Με τα κόκκινα δάνεια, τι γίνεται. Να πω ότι αυτό που έλεγε τώρα ο Δημήτρης έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Έχει λειτουργεί. Σημαίνει αυτό με τη ρευστοποίηση. Είχαμε πει τότε λοιπόν ότι. Βεβαίως και ο πρόεδρος είχε προστατεί στην κατεύθυνση αυτή. Την πρώτη μέρα. Είχαμε πει τότε ότι πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι το 67% των δανείων τους είναι κόκκινα, να μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Γιατί στην αρχή η κυβέρνηση δεν τους είχε μέσα. Για χρέη σημειώνω προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και ιδιώτες προμηθευτές ή οτιδήποτε άλλο. Ιδιώτες. Καταφέραμε λοιπόν τότε στο παραπέντε και μέσα στη Βουλή να μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπουν τουλάχιστον για τα χρέη τους που έχουν σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Άλλο όμως σημείο του νόμου έλεγε ότι αν κάποια επιχείρηση ελεύθερος επαγγελματίας έχουν το άνω του 85% του χρέους τους μόνο προς έναν από αυτούς τους φορείς, δεν μπορούν να επαχθούν στον νόμο. Τότε είχαμε πει ότι με αυτό που κάνετε ουσιαστικά πάλι τους αποκλείτε στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είναι δεδομένο ότι το 85% μπορεί να το χρωστάνε στην εφορία το 90%. Έρχονται λοιπόν να θεραπεύσουν με αυτό, με την τροπολογία αυτή, αυτό που είχαμε πει τότε, ότι ακόμα και αν έχουν πάνω από 85% μόνο προς την εφορία, θα μπορούν να μπουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυτές τις 120 δόσεις που προβλέπει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος σημειωτέων και από την εκπομπή σας και πάλι είχαμε τονίσει ότι αν δεν αλλάξουν δραστικά κάποια πράγματα, θα γίνει ένα απίστευτο bottleneck, όπως το λέγαμε τότε, δεν θα μπορεί να υπαχθεί κανένας. Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής τίποτα. Από τον Αύγουστο λειτουργεί η πλατφόρμα και μπορούν να μπουν επιχειρήσεις για να υπαχθούν στη διαδικασία αυτή. Μόνο 2 εγκρίσεις δόθηκαν μέχρι στιγμής. 2. 2, 3, 3 είναι. Από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Ή 2 ή 3. Εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει αυτό το οποίο λέγαμε, ότι πρέπει να κάνουν πολύ πιο γρήγορη και μη γραφειοκρατική αυτή τη διαδικασία που έχουν κάνει. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια. Είναι δεδομένο ότι αν δεν τα αντιμετωπιστούν, ούτε τους στόχους θα πιάσουμε, επομένως θα έχουμε θέμα με τις τράπεζες, ούτε ποτέ πρόκειται να επιστρέψουν οι τράπεζες στη λειτουργία τους, να διοχετεύουν δηλαδή την ελληνική οικονομία με ρευστότητα, τις επιχειρήσεις με δάνεια. Εκεί με τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή, ποια είναι τώρα η λύση που προτείνουμε. Κοιτάξτε, άκουσα πριν τις προάλλες τον κύριο Καραμούζη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, να λέει ότι από τα 100 δισεκατομμύρια των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, περίπου τα 30 δισεκατομμύρια είναι στρατηγικών κακοπληρωτών. Επίσης, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον εγώ, οι τράπεζες μπορούν με βεβαιότητα να βρουν ποιος είναι στρατηγικός κακοπληρωτής και ποιος όχι. Επομένως, ας ξεκινήσουν τουλάχιστον από τα 30 δισεκατομμύρια δανείων που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που ξέρουν ποιοι είναι και μπορούν να τους βρούνε, ας ξεκινήσουν από αυτά, ας δώσουν τη δυνατότητα που το φωνάζουμε και έχει γίνει στην Κύπρο και αποτελεί δεδικασμένο, τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του αυτό στη τιμή που αυτό προσφέρεται στο φαντ. Στο δε σημείο αυτό, αν θέλετε κύριε Πρόεδρε, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, αυτό πρέπει να πούμε προς την κοινωνία για να το ξέρει και η κυβέρνηση και αν θέλει να νομοθετήσει ακόμη καλύτερα για να προστατεύσει την κοινωνία, αυτό θα το πάρουν οι πολίτες δικαστικά, κύριε Κουρή. Είναι άγυρες. Όταν θα πουληθεί το δάνειο, αν δεν έχει χτιθεί ο δανειολήπτης, και θα έρθει το φαντ να διεκδικήσει, να μην προσφύγει ο κάθε πολίτης δικαστικά εναντίον του φαντ, να αναζητήσει
την ακριβή τιμή στην οποία πρέπει ή οφείλει να αποπληρώσει την υποχρέωσή του. Γιατί μη φαντάζεστε ότι το φαντ θα έρθει να αξιώσει. Το, όχι, δεν θα αξιώσει το σύνολο του ποσού το φαντ. Το φαντ είναι πολύ πιθανό να πάει για ένα λογικό κέρδος. Εάν το φαντ έχει αγοράσει το δάνειο στο 30 εναντί του 100, δεν φαντάζεστε θα περιμένει το να πουλήσει. 5% θα αγοράζει. Άρα μη φαντάζεστε ότι θα καταστραφεί η κοινωνία. Η κυβέρνηση θα καταστραφεί. Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι και θα προστατευτεί ο δανειολήπτης, γιατί θα του δώσει το δικαίωμα να ψάξει να βρει λεφτά για να σώσει την κατοικία του, να εξαγοράσει δηλαδή το δάνειο, το δάνειο του. Μπορούμε να βάλουμε εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να μην οθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν τα δάνειά τους να σταματήσουν να το πληρώνουν για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, η δικλείδα ασφαλείας είναι όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός λέει, ότι αυτοί που έχουν χρέη μέχρι 31/10/16. Ας το πάμε και πιο πίσω, αν θέλουμε. Ούτως ώστε να μην υπάρχει καν αυτή η συζήτηση τότε που θα το πάμε σχετικά με αυτό, ούτως ώστε να στρέψουμε κάποιους να σταματήσουν να πληρώνουν το δάνειό τους. Και από την άλλη, θεωρώ ότι εάν πάει η κυβέρνηση ή η τράπεζα στο fund και της πει ότι έχεις μία δυνατότητα να προσφέρεις μία τιμή, την οποία εγώ θα πάω και θα δώσω στο δανειολήπτη και άμα την ματσάρει θα μπορεί να το εξαγοράσει αυτός, θα ανεβάσω και την τιμή που θα πάρω από το fund. Επομένως, πολλαπλό το καλό και για τις τράπεζες και για τους δανειολήπτες και για την ελληνική οικονομία. Ας το κάνουμε. Υπάρχει τέτοια διάθεση στις τράπεζες? Έχουν προτείνει τέτοιες λύσεις? Η Eurobank το κάνει ήδη, ο κ. Καραμόζης που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος και ο κ. Μεγάλου έκανε δηλώσεις προλίγου στο Bloomberg ότι πάνε σε μια τέτοια ενεργό ρύθμιση και αποκατάσταση της πιστωτικής κουλτούρας, ήταν η ακριβής λέξη του κ. Μεγάλου. Δεν τράπεζες, έχουν κανένα λόγο οι τράπεζες να μην πάνε σε αυτό. Θα κινηθούν στην κατεύθυνση αυτή. Έχουν διάθεση, διότι υπάρχει το άλλο επιχείρημα που βάζουν, ότι εμείς δεν υπογράφουμε, δεν πάρουμε ασυλία. Δεν το ξέρω αυτό το ειδικό που βάζετε, δεν το ξέρω το θέμα της ασυλίας. Νομίζω ότι... Και οι κατώτεροι διευθυντές, δηλαδή... Ασυλία οι τραπεζίτες είχαν στην Ελλάδα και τον καιρό που έδιναν τα κονδύλια. Όχι μόνο ο πρόεδρος ή ο διευθύνων σύμβουλος, αλλά και από κάτω που θα υπογράψουν. Ασυλία γενικά οι τραπεζίτες στην Ελλάδα. Είχαν ασυλία. Ασυλία άλλου είδους. Και οι τραπεζοϋπάλληλοι είχαν ευμενή μεταχείριση από το σύστημα να μην έχουν παράπονο. Δόξα τω Θεώ, σε άλλες εταιρείες έφυγαν απολυμμένοι οι υπάλληλοι. Από τις τράπεζες δεν έφυγαν απολυμμένοι. Έφυγαν με σοβαρά προγράμματα εθελουσίας εξόδου, διότι λόγω της περιόδου έγινε και εκεί στις τράπεζες, έχει γίνει όπως και στα κανάλια, όπως και σε μία σειρά κλάδων της ελληνικής οικονομίας, έχει γίνει μία βίαιη συρρήκνωση. Είχαμε 45 τράπεζες, κύριε Κουρή, και έχουν μείνει 4. Δεν το ξεχνάμε αυτό. 5 με την Τράπεζα Αττικής. Είναι τεράστια η ζημιά που έχει γίνει στον παραγωγικό ιστό. Ξέρετε, αυτό το οποίο δεν συζητάει κανένας είναι πότε θα ξαναδούμε την Ελλάδα όπως ήταν πριν μπει στην Ευρωζώνη. Με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκείνα. Δεν λέω στο ευρώ. Εκεί ανοίγουν καινούριες επιχειρήσεις. Γιατί παρουσιάζεται ένας πίνακας ότι κλείνουν λιγότερες, ανοίγουν περισσότερες. Να πω πάντως για αυτό που είπατε πριν, ότι με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης θεσμοθετήθηκε και αυτό που είπατε πριν. Και έχει να κάνει με την ασυλία των στελεχών των τραπεζών για να μπορούν να υπογράφουν τέτοιες ρυθμίσεις και τέτοιες ρυθμίσεις. Οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να μην το κάνουν αυτό. Ίσα-ίσα στον κώδικα δεοντολογίας που έχουν οι τράπεζες αναφέρεται και εκεί ότι πρέπει να πάνε πριν από οποιοδήποτε πώληση στο δανειολήπτη και μετά να προχωρήσουν στην πώληση. Αυτό που μένει να κάνουν τώρα είναι να πούνε και συγκεκριμένα ότι την τιμή που μου προσφέρει το fund έρχομαι και σου την προτείνω και σένα και αν μου τη δώσεις μπορείς να το εξαγοράσεις εσύ. Έχουμε ζήσει χρόνια τα οποία ήταν πολύ δύσκολα για ανθρώπους οι οποίοι επενδύσανε. Είχαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είχαν εγγυήσεις κατοικίες για αυτά τα δάνεια τα οποία παίρνανε. Επομένως, δεν μπορούμε να τους το αρνηθούμε αυτό έστω και τώρα. Σε σχέση με αυτό που είπατε, σε σχέση με τις επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν και οι οποίες κλείνουν, νομίζω ότι σταδιακά, όπως είπα και πριν, η οικονομία θα κάνει τον κύκλο της. Οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να ισοσκελίζονται τα ανοίγματα με τα κλεισίματα, αυτό είναι δεδομένο. Δεν μιλάμε για τους ελεύθερους επιχειρηματίες οι οποίοι περνάνε αυτό που περνάνε και θα συνεχίσουν να το περνάνε όσο έχουν αυτή τη φορολογία και αυτές τις ασφαλιστικές φορές. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει με γρήγορα βήματα να προχωρήσουμε σε μέτρα τέτοια από τον επόμενο προϋπολογισμό και μετά, ούτως ώστε να ισοσκελίζουν λίγο και το βάρος από τα ήδη ψηφισμένα μέτρα για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα. Ναι. Τι κάνει, γιατί αυξάνομαι την κάθε μήνα ένα δισεκατομμύριο τα έχει πρόθυμα. Κακοπληρωτές είναι. Εγώ, κύριε Κουρή, δεν έχω ευχάριστες προβλέψεις. Συμφωνώ με τον κύριο Ντράγκη
ο οποίος περιέγραψε εδώ πέρα από το μνημόνιο ότι εναπόκειται στην επόμενη ελληνική κυβέρνηση που θα έρθει τότε, είτε η σημερινή είτε μια άλλη, να σκεφτεί αν το θέλει. Εγώ διαβάζω τον γερμανό συνάδελφό μου, τον επικεφαλής της Commerzbank, τον κύριο Κρέμερ, ο οποίος λέει ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια της διόγκωσης του ελληνικού χρέους. Υπάρχει πράγματι μια εικόνα τακτοποίησης του ελληνικού προβλήματος. Τη διόγκωση πώς την εκτιμούν, τι φταίει? Το χρέος διωγγώνεται, κύριε. Ναι, για ποιο λόγο, δεν βρήκαν που είναι πιο ξύπνοι, πιο ικανοί. Είναι πρωτογενές πλεόνασμα. Τα αφεντικά. Το έλλειμμα παραμένει. Είναι ελληματικός ο ελληνικός προϋπολογισμός. Δεν βρήκαν την αιτία. Η αιτία ποια είναι? Η Ελλάδα δεν αυξήθηκε το ρεύμα που λέγατε προηγούμενα, γιατί από το κοινωνικό πέρασμα το 1,4 ο κύριος Τσίπρας τα 300 επέλεξε να τα δώσει στη ΔΕΗ για να μην αυξηθεί η τιμή του ρεύματος. Πάλι νέα αύξηση θα έχουμε. Και απόψε περάσαν τροπολογία στη Βουλή, κύριε Κουρή, απόψε που μιλάμε, και αυξήσανε τις τιμές 20 το νυχτερινό τιμολόγιο. Τώρα βγήκε αλέρτη είδηση. Απόψε που μιλάμε. Λοιπόν, η κοινωνία ζει άθλια αυτή την ώρα. Η μικρο εικόνα, η τσέπη του καθενός μας είναι άθλια. Η τράπεζα είναι κλειστή. Αν πάω στην τράπεζα να πληρώσω 5.000 που χρώσταγα και πω ξαναδώστε μου το δάνειο αυτό, δεν το ξαναπέρνω. Εδώ όμως η εργάτη λέει ότι μειώνεται η ανεργία. Ναι. Οι ταλαιξιπρόθεσμα αυξάνονται διότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει και η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε έχει να διαχειριστεί. 100 δισληξιπρόθεσμα χρέη από 30 που ήταν πριν ξεκινήσει το πάρτι, 110 δις και πλέον κόκκινα δάνεια, 100 δις που έχουν φύγει από τις ελληνικές τράπεζες, κομμάτι αυτών έχει χαθεί όλα αυτά τα 7 χρόνια, γιατί όποιοι δεν χρωστάμε, από τα έτοιμα φάγαμε, δεν κερδίσαμε τα 7 χρόνια. 7 χρόνια ξέρει κανείς κανένα συνάνθρωπό μας που να έχει αυξήσει τα εισοδήματά του, να έχει αυξήσει τα περιουσιακά του στοιχεία? Οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών ξέρετε ότι έχουν καταστραφεί 3 φορές, με τελευταία την ανακεφαλαιοποίηση που είχε γίνει επί Σαμαρά, επί Τουρκολιά, η μνήση του Προέδρου της Εθνικής, στο 4.36, κύριε Γουρή. 4.36. Εγώ ο Λεφτάς, δηλαδή, αν είχα πάρει 1.000.000 μετοχές, σήμερα έχω 60 λεπτά τη μετοχή από τα 4.36. Μάλιστα. Λοιπόν, η καταστροφή της Ελλάδας συνεχίζεται και δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αν δεν βρέξει λεφτά, αυτό που είπε ο πρόεδρος επιστημονικά, άμεσες ξένες επενδύσεις, εάν δεν γίνει επενδυτική απόβαση. Ένα. Και δύο, αν δεν υπάρξει μονομερής βίαιη επαναδιαπραγμάτευση όλων αυτών των ρυθμίσεων στο σκέλος των φόρων. Αύριο το πρωί πρέπει κάποια ελληνική κυβέρνηση να ανακοινώσει τους νέους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι να είναι επίπεδου Κύπρου. Ναι. Και να υπογράψει την όποια συμφωνία, το όποιο μνημόνιο ορίστου χρόνου, να αποπληρωθούν οι δανειστές όταν μπορέσει η Ελλάδα. Ναι. Αυτό δεν έγινε με τα κόμματα τα ελληνικά, με τα χρέη τους. Με παράλληλο. Αυτό έγινε. Με τις τράπεζες αυτό δεν έγινε. Με παράλληλο για το χρέος. Οι τράπεζες έχουν τη ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο. Μάλιστα. Είναι αορίστου χρόνου αυτή η ρύθμιση, ξέρετε, για να μπορούν να υπάρχουν οι ελληνικές τράπεζες. Μα βάζουν και σε εμάς αορίστου χρόνου. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Μια κουβέντα από τον κύριο Κόλλη για να κλείσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Κύριε Κουτζάνη, νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει πλέον χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις στην κατεύθυνση αυτή που μόλις ανέφερε και ο Δημήτρης τώρα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η χώρα χρειάζεται να αυξήσει το ΑΕΠ της, και για να αυξήσει το ΑΕΠ της πρέπει να έρθουν χρήματα σε αυτή τη χώρα από ξένους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν ευκαιρίες σε αυτή τη χώρα τώρα και πρέπει να τους προσεγγίσουμε τόσο ώστε να αρχίσουν να την ξαναβλέπουν. Επομένως, νομίζω ότι αν κινηθούμε γρήγορα στην κατεύθυνση αυτή, και τα φορολογικά έσοδα θα πάνε καλύτερα και τα ασφαλιστικά έσοδα θα πάνε καλύτερα και θέσεις εργασίας θα γεννηθούν και πολλαπλασιαστικά τα ωφέλη στην ελληνική οικονομία θα είναι πολλά, αρκεί να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, όχι μόνο για ξένους επενδυτές, και για Έλληνες επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους, αλλά δεν μπορούν, έτσι όπως είναι σήμερα το φορολογικό, η γραφειοκρατία, η δικαιοσύνη, το πολιτικό σύστημα. Θα πατήσω ένα κουμπί. Αν επιτρέπετε, μία λεξούλα, κύριε Γουρή, πριν κορυφαίο αυτό που είπε για τους Έλληνες ο πρόεδρος, ο κύριος Κόλλιας, ο οποίος λόγω ιδιότητος είναι και πιο, αν θέλετε, λειτουργεί μέσα σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο από αυτό την ελευθερία που έχω εγώ. Υπήρχαν ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα που ήρθαν και καταστράφηκαν, κύριε Κουρή. Αναφέρω την Crédit Agricole, την γαλλική τράπεζα. Αναφέρω τη Société Générale, τη γαλλική τράπεζα, που ήρθαν μέρα και έφυγαν νύχτα από την Ελλάδα προσφάτως. Επομένως, χρωστάει η χώρα αυτή, και ευχαριστώ, σε 5-10 Έλληνες επιχειρηματίες
Το θέμα της Fraport δεν είναι άσχετο από την κινητοποίηση του ομίλου Κοπελούζου, του Δημήτρου Κοπελούζου. Δεν ήρθαν οι Γερμανοί ποτέ μόνοι τους εδώ. Το θέμα του Ελληνικού, ο Σπύρος ο Λάτσης και ο Όμιλος Λάτση προσπαθεί να φέρει από το παγκόσμιο σύστημα. Δεν έρχονται οι επενδυτές μόνοι τους, κύριε Κουρή. Οι επενδυτές διαβάζοντας ότι μια χώρα δεν έχει αξιόχρεο, δεν ακουμπάει επενδυτής όταν από τη θάλασσα δεν περνάει, από το λιμάνι. Ούτε με το κότερο δεν περνάει απ' έξω. Λοιπόν, είναι 5-10 Έλληνες επιχειρηματίες που και αυτούς πρέπει να τους φωνάξει μια μέρα πρωθυπουργός, να τους πει τι να κάνω. Ένα απόγευμα να κάνουν ένα απογευματινό καφέ. Έχουν διεθνείς διασυνδέσεις, έχουν δυνατότητα να κινητοποιήσουν. Λοιπόν, θυμόμαστε άλλες εποχές που ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης βάραγε τη Βασίλισσα στην πλάτη. Λοιπόν, να βάλουν πλάτη οι Έλληνες όλοι να μπορέσει να σωθεί η κατάσταση. Διότι αλλιώς τα πράγματα δεν θα είναι ευχάριστα. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να πούμε ότι θα πάμε σε διάλειμμα και μετά θα φιλοξενούμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Σαριανής Βύρωνος και ημιτού, τον κύριο Δανιήλ. Να πούμε όμως και μια δική μας είδηση, Μάκη. Άσχημη είδηση. Σήμερα κηδεύτηκε ένας καλός συνάδελφος, ο Βασίλης Μπεσχένης, 43 ετών, νέος άνθρωπος. Και σήμερα πέθανε, έφυγε από κοντά μας ένας άλλος συνάδελφος, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, και αυτός μόλις 47 ετών, ο οποίος ήταν, είναι από τη δική μας εκπομπή. Μάλιστα ήταν από τις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις, γιατί εργαζόταν στη Δημοκρατία, ενώ είχε δουλέψει και παλιότερα σε τηλεοράσεις. Είναι από την δική μας εκπομπή ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Άτυχος, τη συμπάθειά μας και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έχει δίδυμα 12 ετών. Αυτά είναι τα άσχημα. Να μην έρχονται αυτά. Τα βάρη του επαγγέλματος. Λοιπόν, αυτά. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Ξαναρχόμαστε με τον σεβασμιότατο κύριο Δανιήλ.